Κοίταξε, να τα πάρουμε όλα ας πούμε αιτηματικά. Η επιχείρηση της εκένωσης ήταν επιτυχής, διότι σε 16 μέρες, όπως είδα σήμερα το πρωί από τα τελικά της κεντρικής διοίκησης στο Κατάρ, αποχώρησαν περίπου, η εκένωση έκανε 123.000 κόσμο. Συνεπώς, για τα αμερικανικά δεδομένα, ήταν η μεγαλύτερη εκένωση ανθρώπων όλων των, όλων των εποχών. Εξαιρώ τα όσα έγιναν επί Τσόρτσιλ στη Δουνκέρκη το Μάιο-Ιούνιο του 1940, όπου τότε τουλάχιστον Βρετανοί και λοιποί κάναν απαγκίστρωση 300.000 ανθρώπων. Άρα, με εξαίρεση τις πρώτες δύο-τρεις μέρες, επειδή την παρακολουθούσα καθημερινώς και σε άμεση και συνεχή σύνδεση με την κεντρική δίκη στο Κατάρ των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, προφανώς ως τιμή σώθηκε πολλοί κόσμος. Από εκεί και πέρα, πριν έρθω στα θέματα που μου είπες για τα προσφυγικά μεταναστευτικά, θα σου πω το εξής, ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι υπάρχει μια σιωπηρή συγκατάθεση, αυτό μπορώ να σου το επιβεβαιώσω, του καθεστώτος των Ταλιμπάν, ότι για περίπου ακόμα 4-5 εβδομάδες θα μπορούν να φύγουν κι άλλοι. Μέσα σε αυτή την ιστορία πέφτει η περίπτωση των 18 Αφγανών που δουλέψαν σαν μεταφραστές στην ελληνική διοίκηση στο Αφγανιστάν, στην ΕΛΔΑΦ και στο ΤΕΣΑΦ από το 2002. Και πήγε ο πρέσβης μας εκεί να τους πάρει και φοβήθηκε να βγει από το αεροδρόμιο. Το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή το έχω μιλήσει και με τους Πακιστανούς, εντονότατα θα έλεγα, αυτή τη στιγμή σημερινές πληροφορίες, λέω τώρα το απόγευμα, ότι υπήρξε ένα θέμα για το αν θα μπορούσε να πάει από την Καμπούλ με κάλυψη στα σύνορα, στο Spinball Duck, στα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν η αντιπροσωπή αυτή. Ενώ μέσα στο Πακιστάν δεν υπήρχε πρόβλημα. Κατόπιν τούτου, επειδή ο πρέσβης μας φοβήθηκε μην τυχόν γίνουν επιθέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν στην 27η και 28η Αυγούστου, αναχώρησε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται ενέργειες. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αν δεν θα γίνει καν αυτή η παξίδο περίεργο, μέσα σε επόμενες 3-5 μέρες οι συγκεκριμένοι μεταφραστές, οι οποίοι είναι άντρες και νομίζω ένας ή δύο από αυτούς έχουν οικογένεια, θα έρθουν εδώ στη χώρα μας με ειδικό καθεστώς, σαν και αυτά τα οποία έχουμε σε όλες τις άλλες 34 χώρες. Ξέρεις καλύτερα από οποιονδήποτε εσύ, Θανάση, ότι αυτοί οι άνθρωποι στοχοποιούνται από τους Ταλιμπάν, διότι θεωρούνται συνεργάτες των δυτικών. Βεβαίως. Ήταν περίπου 48.000, κυρίως από Αμερικανούς, Βρετανούς, μέχρι και από τη Νέα Ζηλανδία κτλ. Καλώς πήγαμε, αν και καθυστερήσαμε. Δηλαδή, αυτή δεν μπορεί να ξεκινάει μια τέτοια επιχείρηση 26 του μηνός, όταν οι Αμερικανοί αρχίζουν και αποσύρουν δυνάμεις πέραν των δικών τους, ενώ και όλων των άλλων, και τους μεταφέρουν στη Βιρτζίνια, στη Νεβάδα και στο Γουινσκόνσιν εδώ και μερικές εβδομάδες. Άρα, τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Από γεγονότινες πληροφορίες σου λέω και σε επικοινωνία που είχα με τους Πακιστανούς στο Ισλαμαμπάντ, νομίζω ας πούμε ότι πρέπει να πάει καλά. Αυτό είναι το ένα. Μάλιστα. Πριν έρθω επίσης στο θέμα της ποιος κερδίζει, ποιος χάνει από όλη αυτή την ιστορία, επειδή αναφέρθηκε στη Δύση, έρχομαι στο θέμα το μεταναστευτικό, το οποίο Νίκο καλά το έθιξε και είναι το σοβαρό. Το μεταναστευτικό κρίνεται από τρία παραμέτρους. Και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, αν οι Ταλιμπάν θα ελέγξουν το Αφγανιστάν. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως ξέρεις, και από την επίθεση της ISIS Κορασάν, αλλά και παρακλαδιών της Αλ-Κάιντα σε 14 από τις 34 επαρχίες του Αφγανιστάν, υπάρχει θέμα. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, και μπορώ να σου πω μάλιστα ότι ενδέχεται οι Αμερικανοί να συνδράμουν, αν είναι δυνατόν, και αυτό θα γίνει με αεροπορικές επιχειρήσεις υπέρ των Ταλιμπάν σε βάρος των άλλων τρομοκρατικών δικτύων. Δηλαδή, να περιμένουμε τέτοια. Δεν ξαφνιάζομαι, τα περιμένω. Που σημαίνει τι? Ότι αν τα πράγματα μέσα στο Αφγανιστάν δεν είναι καλά ελεγχόμενα, πίστεψέ μου, θα υπάρχει θέμα. Άρα, αυτή τη στιγμή κάποιοι Αφγανοί θα αρχίσουν να φεύγουν προς την επαρχία Χεράτ, δηλαδή προς την επαρχία που συνορεύει κυρίως με το Ιράν, οπότε αρχίζει το θέμα. Το δεύτερο σε αυτά είναι τι γίνεται αν μπουν μέσα στο Ιράν. Γιατί το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μίλησε καθόλου σε αυτή την κρίση, δεν φάνηκε καθόλου. Έχει μια νέα πολιτική ηγεσία. Τα σύνορα είναι 920 χιλιόμετρα. Υπάρχει θέμα, επειδή είναι ορεινά τα σύνορα Αφγανιστάν-Ιράν, αλλά επειδή οι Αφγανοί γνωρίζουν να περνάνε και είναι σκληροί λαοί αυτοί όλοι εκεί, να περνάνε σύνορα, αν έρθουν μέσα στο Ιράν αρχίζουν και τα προβλήματα για την Ελλάδα. Αν έρθουν μέσα στο Ιράν, κρατήστε το αυτό. Για την Ελλάδα, γιατί αρχίζουν τα προβλήματα? Γιατί αρχίζουν, γιατί αυτοί είναι στο Ιράν, προφανώς αυτοί δεν έχουν στόχο να μείνουν στο Ιράν. Το Ιράν είναι ήδη 1 εκατομμύριο οι Αφγανοί από προηγούμενες γενέξεις. Τότε θα χτυπήσουν την πόρτα της Τουρκίας. Να πω τα πράγματα με το όνομά τους, ότι οι Τούρκοι έχουν κάνει μια αρκετά καλή δουλειά, αλλά όχι στο σύνολο της ορίου γραμμής. Τι εννοώ? Εννοώ τα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν, δηλαδή από μια πλευρά το Ιράν είναι η περιοχή ας πούμε του λεγόμενου Νοτιού Αζερβαϊτζάν. Από την πλευρά της Τουρκίας είναι οι περιοχές, οι επαρχίες Βαν και λοιπά, οι οποίες και ορισμένες άλλες, οι οποίες αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν προβλήματα. Τι γίνεται? Από τα 540 χιλιόμετρα, τα 230 με 250 πάνω κάτω και με βάση καλές πληροφορίες έχει κάνει ένα μεγάλο τείχος η Τουρκία, το οποίο δεν είναι απλό τείχος, να πούμε τσιμέντο, είναι αυτή τη στιγμή παράλληλα με θερμικές κάμερες, με ηλεκτρικά συστήματα, έχει γίνει απόσυρση ναρκών,
που είχαν οι Τούρκοι εκεί λόγω ΝΑΤΟ με το Ιράν και πολλά άλλα πράγματα. Τώρα τι γίνεται, αυτό δεν καλύπτει όλη την περιοχή, γιατί από ένα σημείο και μετά φεύγουμε από την καθαρά ημιορεινή περιοχή και πάμε σε ύψος πολύ μεγάλο. Οπότε τα βουνά στα σύνορα Τουρκία-Ιράν δημιουργούν πρόβλημα. Ο ΑΚΑΠ μπορεί να, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί του, είπε ότι έχουμε πάρει μέτρα και ότι αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη περιοχή ενισχύθηκε ο στρατός και η στρατοχωροφυλακή. Εγώ το δέχομαι, καλοπροέδρος αυτά, αλλά δεν καλύπτεται όλη η περιοχή. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, γι' αυτό είπα ότι αν είναι στο Ιράν, όσο και αν λέει ο Ερντογάν δεν αντέχω άλλο. Και εννοείται ότι δεν αντέχω άλλους πρόσφυγες, γιατί έχω 3.600.000 Σύρους και ένα σωρό άλλους εκεί μέσα που έχουν μαζευτεί στην Τουρκία. Καταλαβαίνεις, από εκεί πέρα θα αρχίσουν να πιέσουν προς τα εδώ, και επειδή τους Τούρκους δεν τους εμπιστεύουμε σε πολλά πράγματα, σε αυτό όμως για το τείχος τους εμπιστεύουμε, γιατί είδα και φωτογραφίες που μου στείλαν. Είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι ψέματα, αλλά από εκεί υπάρχει και στα προβλήματα στο το θέμα δεν είναι να επαναληφθεί ο Εύρος, όπως ξέρουμε, γιατί προφανώς. Το θέμα είναι αν επιλέξει ο Ερντογάν να τους διώξει, θα τους περάσει από τη θάλασσα. Εκεί τι θα κάνει να τους μαζέψει. Τα προβλήματα είναι, γι' αυτό λέω, επιμένω ότι για 3 μήνες δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάτι μέσα τώρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Βέβαια θα χειροτερέψουν και οι συνθήκες, γιατί επειδή έχω κάνει 2 φορές στο Αφγανιστάν, το 2004 και το 2007, και στην Καμπούλ και στο Μπαγκράμ, την κορυφαία βάση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, έχω δει πράγματα και θάματα. Για το Αφγανιστάν είναι τεράστια χώρα. Δεν το λέω επειδή είναι αυτή η graveyard, ξέρω εγώ, κημητήριο αυτοκρατοριών, γιατί 3 φορές οι Βρετανοί την πάθαν, συνετρίβησαν, όχι την πάθαν, και μία η Σοβιετική αυτή και αν την πάθαν. Με την αποχώρηση τώρα εδώ, οι Αμερικανικές δυνάμεις μπορεί να μην είχαν τις απώλειες του Βιετνάμ, μπορεί να μην είχαν τις απώλειες των Ρώσων, το εννοώ το, που του πήρε ο Κορμπατσόφ Αρονάρουν πίσω το 89, αλλά οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα. Τώρα, μην περιμένει όμως κάποιος ότι θα το εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν οι Δυτικοί. Αυτοί που κερδίζουν από την ιστορία, πέραν των Κινέζων, Νίκο μου, οι οποίοι κυρίως ενδιαφέρονται για το χαλκό, για το λίθιο και για άλλα μέταλλα, σπάνιες γαίες κτλ. Γιατί έχουν τεράστιες business μέσα και προφανώς έχουν καλές σχέσεις με τους Ταλιμπάν και είναι έτοιμοι να αναγνωρίσουν τους Ταλιμπάν στα Ηνωμένα Έθνη, οι Κινέζοι. Οι Ρώσοι είναι φοβισμένοι, μπορώ να σου πω, γιατί αυτή τη στιγμή οι Ταλιμπάν ή όλοι αυτοί οι άλλοι μη Ταλιμπάν, αλλά ξέρω, ο ISIS, Χωρασάν, έχουν διασυνδέσεις στο ρωσικό νότο, δηλαδή αναφέρομαι σε Ιγκουσετία, Νταγκεστάν, Τσετσενία, Καμπαρδίνο, Μπαλκαρία, και επειδή τα κράτη αυτά του πρώην Σοβιετικού Νότου, Τατζικιστάν, Ουσμπεκιστάν και ποιο άλλο, και Τουρκμενιστάν, που έχουν σύνορα, από τα φυσικά σύνορα, αντιλαμβάνεσαι αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Μην φανταστεί κανείς ότι ο στρατός του Ουσμπεκιστάν είναι ικανός να πολεμήσει τέτοιους φανατικούς. Δεν το έχει αυτό. Άρα, αν περάσουν, υπάρχει θέμα. Τώρα, αυτοί που κερδίζουν, επί του παρόν, αυτοί που χάνουν επίσης είναι οι Ινδοί. Έχει πέσει, θα λέει κανείς, πένθος στην Ινδία, επειδή ακριβώς άρον-άρον μαζέψαν και την πρεσβεία, είχαν διεισδύσει πολύ με την κυβέρνηση Γκάνι, δεν έχουν, και η Ινδία αυτή τη στιγμή είναι σε κακά χάλια και σε φοβούνται ότι και στο Κασμίρ μπορεί να τους δημιουργήσουν προβλήματα οι Ταλιμπάν. Να κλείσω σε αυτό, Γερμανοί και Τούρκοι. Οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά συγκριτικά με Αμερικάνους, Βρετανούς και άλλους στο Βόρειο Αφγανιστάν. Το Βόρειο Αφγανιστάν διαφέρει πολύ από την Καμπούλ. Μέσω της Τουρκίας. Ναι, τι θέλω να πω, ότι ας πούμε έχουν κάνει έργα οδοποίησης, έχουν κάνει γέφυρες που δεν υπήρχαν. Οι Γερμανοί, το εννοώ αυτό, είναι τεράστιες οι γερμανικές επιχειρήσεις. Έχω μια λίστα 29 κορυφαίων γερμανικών επιχειρήσεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Μαζάρ ελ-Σαρίφ, της Μεϊνάρντ, ξέρω εγώ, της Κουντούζη, του Φαϊζαμπάτη, οπουδήποτε αλλού. Άρα προφανώς οι Γερμανοί, γι' αυτό το είπε και η Μέρκελ στο τέλος της καριέρας της, ότι εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε. Και γι' αυτό και ο κύριος Χέικο Μάς πήγε στην Τουρκία προχθές για να κλείσει ότι εμείς υποστηρίζουμε την παρουσία της Τουρκίας στο Αφγανιστάν και στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για να έχουμε και εμείς πρόοδο. Βέβαια, γιατί μέσω της Τουρκίας κάνουν τις business τους εκεί, κυρίως. Ασυζητητή. Και επίσης αυτή στην Τουρκία, αυτό που ξέρω είναι, πρώτον, χθες υπήρξε τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας Τουρκίας, Κατάρ και Πακιστάν, των τριών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το αίτημα των Ταλιμπάν, οι Τούρκοι, επειδή αποχώρησε η δύναμη όπως την είχαν, να έχουν τώρα μια ιδιωτική εταιρεία, όπως αποκάλυψα και χθες στον Ελεύθερο Τύπο, από πρώην αστυνομικούς και πρώην στρατιωτικούς, η οποία να είναι στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για έλεγχο αποσκευών κτλ. Και να υπάρχουν και κάτι στρατοχωροφύλακες, αυξημένος αριθμός Τούρκων, οι οποίοι να φυλάνε την πρεσβεία της Τουρκίας, το προξενείο, το τουρκικό μνημείο Αφγανών στρατιωτικών που χάσαν επί Κεμάλ τη ζωή τους. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια τέτοια πράγματα στην Καμπούλ, να πω μήπως σε λεπτομέρειες τώρα, που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Άρα, αυτή τη στιγμή, Κινέζοι, Ρώσοι ανήσυχοι, Γερμανοί και Τούρκοι εμφανίζονται να μην είναι άσχημη κατάσταση για αυτούς, να μην είναι τραγική. Να έχουν περιθώρια και ανοίγματα, ας το πω έτσι, να το κλείσω σε αυτό, παράθυρα, Νίκο μου, που μπορούν αυτή τη στιγμή να έχουν επικοινωνίες με το αεροδρόμιο της Καμπούλ και με το Βόρειο Αφγανιστάν.